Ακολουθεί η εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Καλησπέρα φίλοι και φίλες μου. Πάρα πολλοί και πάρα πολλές δεν αισθάνονται καλά, σηκώνονται το πρωί και αισθάνονται άσχημα, αισθάνονται άτονα, υπάρχει έλλειψη ζωτικής ενέργειας, αισθάνονται την τάση να ξανακοιμηθούν, να κλείσουν τα μάτια, να χαθούν. Εκτός από τους αεροψεκασμούς που περιέχουν βαρέα μέταλλα, εκτός από τα παράσιτα, εκτός από τις άσχημες οικονομικές συγκυρίες, έχουμε και ένα άλλο θέμα για το οποίο θα λάβετε γνώση σήμερα και λέγεται κυρκαδικός κύκλος, circadian rhythm. Παράγεται από τις λατινικές λέξεις circa που σημαίνει γύρω και diem που σημαίνει μέρα, δηλαδή ρυθμός στη διάρκεια της ημέρας. Χρονοβιολογία είναι η μελέτη του βιολογικού ρυθμού ενός μηχανισμού δισεκατομμυρίων ετών που υπήρχε ακόμη και στις πρώτες μορφές ζωής, στα φύκια, στα βακτήρια, στα φυτά, στα ζώα. Επιδρά και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα στην αντιμετώπιση παθογόνων. Είναι ημερήσιος ρυθμός με κύκλο 24 ωρών, όπου η παραγωγή ορισμένων ορμονών, παραδείγματος χάρη τεστοστερόνης, προγεστερόνης, κορτιζόλης, μεταβάλλονται στη διάρκεια της ημέρας με ίδιο τρόπο κάθε ημέρα. Έρευνες σε ποντίκια απέδειξαν τον επηρεασμό μιας πρωτεΐνης του ανοσοποιητικού συστήματος από τη δεδαλώδη χημεία του αίματος κατά τη διάρκεια της ημέρας, που ανοιχνεύει μία λίμωξη πριν ξεκινήσει την επίθεση. Αυτήν την πρωτεΐνη που ανοιχνύει το DNA των ιών και των βακτηρίων την ονόμασαν TLR9. Η ποσότητα της πρωτεΐνης και η δραστηριότητά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κυρκαδικό ρυθμό και εξαρτιόταν από την ώρα της ημέρας που είχε ξεκινήσει η λίμωξη. Έτσι, συμπεραίνω ότι μελλοντικά η ώρα που θα χορηγούνται βότανα ή φάρμακα θα παίζουν δυναμικό ρόλο στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω του κυρκαδικού ρυθμού. Προφητεία ονομάστε την, όπως θέλετε πείτε την. Ερευνητές του Κέμπριξ και του Εντιμβούργου με επικεφαλής τον δόκτορα Ακίλες Ρέντι, αυτό έγινε στην επιθεώρηση Nature, απέδειξαν ότι φύκη και ερυθρά αιμοσφαίρια παρήγαγαν δείκτες πρωτεΐνες με διαφορετικές ποσότητες σε 24-ωρη βάση, ακολουθώντας κυκλική πορεία σύμφωνα με το βιολογικό ρολόι. Αντίστοιχα πειράματα σε Ρωσία απέδειξαν ότι αλλάζοντας το χρόνο αρμέγματος αγελάδων κατά μία ώρα, έπαιρναν λιγότερη ποσότητα γάλακτος από αντίστοιχα άλλη ομάδα αγελάδων, αποδεικνύοντας έτσι τη δυναμική του βιολογικού ρολογιού. Ίσως ο πατριώτης, για μένα προσωπικά, Πούτιν, γνωρίζει περισσότερα και δεν επέτρεψε στη Ρωσία τη μεταβολή ώρας. Ο κονοειδής αδένας, η επίφυση, παράγει μια φυσική ουσία, τη μελατονίνη, η οποία καθορίζει το κύκλο εγρήγορσης ύπνου και προφυλάσσει την επίφυση από τη γύρανση, ελέγχοντας παράλληλα τη θερμοκρασία του σώματος.
Η επίφυση με τη σειρά της ελέγχει τη μεταβολή ορμονών σε καθημερινή βάση από τη γέννηση μέχρι το θάνατο ενός οργανισμού, καθορίζοντας τις λειτουργίες του. Η μελατονίνη που βρίσκεται κυρίως στο κακάο αυξάνει τη δυναμική και αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος σε απλές παθήσεις, παραδείγματος χάρη γρίπη, αλλά και σε παθήσεις που έχουν άμεση σχέση με τη γύρανση, όπως είναι ο καρκίνος, τα αυτοάνοσα, τα καρδιακιακά. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Imperial του Λονδίνου μελέτησαν μία γενετική μετάλλαξη που φαίνεται να έχει σχέση με την εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2. Το γονίδιο MTNR1β βοηθά στον έλεγχο της δράσης της μελατονίνης σε διαφορετικά μέρη του σώματος. Έτσι, συσχέτισαν προβλήματα ύπνου με την παχυσαρκία σαν αιτίες για την εκδήλωση διαβήτη. Συμπέρασμα. Οι διαταραχές και ανομαλίες του κυρκαδικού ρυθμού συμβάλλουν στη δημιουργία του διαβήτη. Τα επινεφρίδια είναι αδένες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από τα νεφρά και παράγουν διάφορες ορμόνες, κορτιζόλι, αδρεναλίνη, που είναι σημαντικές σε καταστάσεις άγχους. Η ρύθμιση του κυρκαδικού ρυθμού επιτυχάνεται με νηστεία 12 ωρών και λήψη φαγητού στις 12 το βράδυ, οπότε ξεκινά το βιολογικό ρολόι νέο κύκλο. Τώρα, αναλογιστείτε εσείς ποιοι έδωσαν οδηγίες σε όλους τους πολιτικούς τύπου Κώστα Καραμαλή να αλλάξει κατά μία ώρα την άνοιξη και το φθινόπωρο και γιατί. Πού αποσκοπούσαν, πού αποσκοπούν, ποιον το ανοσοποιητικό σύστημα βραχυκυκλώνεται και δεν αντιδρά σωστά κατά περίπτωση. Ποιοι έχουν στόχο την καταστολή της ασθένειες, τον αποδεκατισμό και τον αφανισμό της ανθρωπότητας. Μήπως θα πρέπει να μελετήσετε την Ατζέντα 21 και την Ατζέντα 30. Όλα γύρω μας αποπνέουν αρνητισμό. Ανοίγουμε το ράδιο, μας πιάνει θλίψη. Ακούμε τους διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς, τραβάμε τα μαλλιά μας. Άρα θα πρέπει να πούμε για κάτι θετικό σήμερα, για κάτι που μπορεί να διατηρήσει την υγεία μας και να μας επιτρέπει να μην αρρωσταίνουμε. Ποια είναι αυτή, τι είναι αυτό? Ένα προϊόν. Αναλογιστείτε γιατί τα φλαμίγκος έχουν ροζ χρώμα. Το γνωρίζετε? Προφανώς όχι. Λέγεται αστάξανθίνη. Είναι το σούπερ αντιοξειδωτικό που καταπολεμά τη γύρανση και όχι μόνο. Ας μάθουμε περισσότερα. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό το θαλάσσιο αντιοξειδωτικό μπορεί να κάνει όλα όσα υπόσχεται. Μια ελάχιστα γνωστή χρωστική ουσία από τον πυθμένα του ωκεανού ταράζει τα νερά στον κόσμο του συμπληρώματος λόγω των αντιγυραντικών της ιδιοτήτων. Η αστάξανθίνη, μια χρωστική σκούρου κόκκινου χρώματος που παράγεται από μικροσκοπικά φύκια, θεωρείται ένα σούπερ αντιοξειδωτικό και αποτελεί τη λύση στα πάντα, από τις ρητίδες μέχρι την άνοια και τα προβλήματα όρασης. Όμως, έχουν επιστημονική ισχύ όλα αυτά?
Τι είναι η αστάξανθίνη? Η αστάξανθίνη ανήκει στην οικογένεια των καροτενοειδών και συγγενεύει με τη βήτα καροτίνη και τη λουτεΐνη. Η πιο πλούσια φυσική πηγή αστάξανθίνης είναι η θαλάσσια μικροάλγη. Χεματοκοκκούς πλουριάλης, αλλά βρίσκεται επίσης σε πολλά θαλασσινά, όπως είναι ο σολομός, οι γαρίδες, ο αστακός και το καβούρι, όπου είναι υπεύθυνοι για τη χαρακτηριστική ροζ απόχρωσή τους. Ανήκει στην κατηγορία των καροτενοειδών, αλλά αντίθετα με τα υπόλοιπα, δεν μετατρέπεται σε βιταμίνη Α, η οποία είναι τοξική σε μεγάλες δόσεις. Επίσης, είναι 10 φορές ισχυρότερη από τα άλλα καροτενοειδή. Λόγω της μοριακής της δομής, μπορεί να δρά και σε λιποειδές και σε υδατώδες περιβάλλον. Και λιποδιαλυτή και υδατοδιαλυτή. Επιπρόσθετα, έχει την ικανότητα να ανακυκλώνει άλλα αντιοξειδωτικά, όπως τις βιταμίνες C, έψιλον, καθώς και τη λουτεΐνη, τη βήτα καροτίνη και τη γλουταθιόνη. Το φυσικό αυτό συμπλήρωμα διατροφής αποκτά καθημερινά όλο και περισσότερους ενθουσιώδεις οπαδούς, καθώς διάφορες έρευνες επιβεβαιώνουν τα τεράστια ωφέλη που προσδίδει στην υγεία. Η αστάξανθίνη είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, ένα μόριο που μπορεί να προστατεύσει τα κύτταρα από βλάβες που προκαλούνται από ασταθή μόρια, γνωστά ως ελεύθερες ρίζες. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλα καροτενοειδή, τα οποία μπορούν να εμφανίσουν δυνητικά επιβλαβής προοξειδωτικές ιδιότητες υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για παράδειγμα, εάν λείπουν άλλα αντιοξειδωτικά, η αστάξανθίνη είναι μία καθαρή αντιοξειδωτική ουσία. Μελέτες αποδεικνύουν ότι οι αντιοξειδωτικές ικανότητες της αστάξανθίνης ξεπερνούν αυτές των άλλων καροτενοειδών, όπως η βήτα καροτίνη, το λικοπένιο και η λουτεΐνη, καθώς και η βιταμίνη Ε, καθώς και η βιταμίνη Ε. Εξουδετερώνοντας ατομικό οξυγόνο, δηλαδή μία ελεύθερη ρίζα, μία ιδιαίτερα δραστική ένωση οξυγόνου, η αστάξανθίνη έχει δραστικότητα περισσότερο από 100 φορές υψηλότερη από εκείνη της βιταμίνης Ε. Αυτές οι αντιοξειδωτικές ικανότητες, σε συνδυασμό με την ικανότητά της να διαπερνά το φράγμα αίματος εγκεφάλου, κάνουν την αστάξανθίνη ιδανικό υποψήφιο για την πρόληψη και τη θεραπεία μιας σειράς ασθενειών και προβλημάτων υγείας. Ειδικότερα, καθώς ο σχηματισμός ελευθέρων ριζών και το οξυδωτικό στρες πιστεύεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη γύρανση, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιριών συμπληρωμάτων προωθούν την αστάξανθίνη σαν σούπερ θρεπτικό συστατικό αντιγύρανσης. Θα παρακαλέσω να δώσετε την προσοχή σας στα εξής. Η αστάξανθίνη κατέχει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, πολύ πιο ισχυρές από τα άλλα συμπληρώματα. Δηλαδή, είναι 500 φορές πιο ισχυρή από τη βιταμίνη Ε.
6.000 φορές πιο ισχυρή από τη βιταμίνη C, 800 φορές πιο ισχυρή από το Q10 και 550 φορές πιο ισχυρή από τις κατεχίνες του πράσινου τσαγιού. Επιστημονικά στοιχεία. Πολυάριθμες μελέτες συμπεριλαμβανομένων αρκετών κλινικών δοκιμών δείχνουν ότι αυτό το θρεπτικό συστατικό μπορεί να είναι ευεργετικό για ένα πλήθος παθήσεων που σχετίζονται με τη γύραση, όπως είναι η άνοια. Πάρα πολλοί ηλικιωμένοι πάσχουν από άνοια. Μια ιαπωνική μελέτη διεπίστωσε ότι η ασταξαθήνη μπορεί να μειώσει τη συσσόρευση των ενώσεων που ονομάζονται φωσφολιπικά υδροπεροξίδια, που είναι γνωστό ότι συσσωρεύονται ανώμαλα στα ερυθρά αιμοσφαίρια, ερυθροκύτταρα, ατόμων με άνοια. Σε αυτή την τυχεοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη, 30 υγιείς εθελοντές ηλικίας 50 έως 69 ετών λάμβαναν ένα συμπλήρωμα ασταξανθίνης 6 με 12 μιλιγκράμμ και ή ένα εικονικό φάρμακο πλασίμπο κάθε μέρα για 12 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα, τα φωσφολιπιδικά επίπεδα στα ερυθροκύτταρα μειώθηκαν κατά 40 με 50% με 6 και 12 μιλιγκράμμα ασταξανθίνης αντίστοιχα. Ενώ δεν υπήρξε μεταβολή με το εικονικό φάρμακο. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ασταξανθίνη μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της άνοιας. Μια άλλη μελέτη, αν και προκαταρκτική εξέταση, διαπίστωσε ότι τα συμπληρώματα ασταξανθίνης είναι χρήσιμα για την αμνησία και την νοητική εξασθένηση που σχετίζονται με την ηλικία. Κακή όραση. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε ένα ιαπωνικό περιοδικό, Medical Consultation, δόθηκε ασταξανθίνη 6 μιλιγκράμμ την ημέρα σε 22 μεσήλικες και ηλικιωμένους με σημάδια πρεσβυοποίησης, όπου ο φακός του ματιού χάνει την ικανότητά του να εστιάζει, γεγονός που καθιστά δύσκολο να δει αντικείμενα που είναι κοντά. Οι ερευνητές βρήκαν μια σημαντική βελτίωση στην ικανότητα του ματιού να εστιάζει μετά τη λήψη συμπληρωμάτων ασταξανθίνης για 4 εβδομάδες. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από εταιρεία που παρασκευάζει συμπλήρωμα ασταξανθίνης. Μια άλλη δοκιμή, μια μακροχρόνια ιταλική μελέτη, αναφέρει ότι η λήψη 4 μιλιγκράμμ ασταξανθίνης την ημέρα σε συνδυασμό με άλλα καροτενοειδή και αντιοξυδοτικά, δηλαδή με 180 μιλιγκράμμ βιταμίνη C, με 30 γραμμάρια βιταμίνη Ε, με 22 γραμμάρια ψευδαργύρου, με 1 μιλιγκράμμ χαλκού, με 10 μιλιγκράμμ λουτεΐνης και 1 μιλιγκράμμ ζεαξανθίνης, βελτίωσαν την οπτική λειτουργία σε ασθενείς με εκφύλιση οχράς κοιλίδας, η οποία αντιμετωπίζεται πάρα πολύ δύσκολα. Γύρανση του δέρματος. Αρκετές μελέτες
δείχνουν ότι η αστάξαντίνη προσθέτει φυσική προστασία από τις επιβλαβείς περιόδες ακτίνες του ηλίου, που είναι η νούμερο ένα αιτία της πρόωρης γύρανσης του δέρματος. Μια πρόσφατη εργαστηριακή μελέτη ανέφερε ότι η αστάξαντίνη εμφανίζει ανώτερη προστατευτική δράση ενάντια στις ακτίνες ουβάο που προκαλούν οξυδοτική βλάβη στα κύτταρα του ανθρωπίνου δέρματος σε σχέση με τα καροτενοειδή κανθαξαντίνη και βήτα καροτίνη. Μια άλλη επιστημονική μελέτη έδειξε ότι η αστάξαντίνη επιβραδύνει την αυξημένη παραγωγή του ενζύμου κολαγόνου MMP1 και του ενζύμου ινοβλαστών του δέρματος ελαστάση, που διεγείρονται από την έκθεση στην ακτινοβολία ουφάο. Δεδομένου ότι αυτά τα ένζημα διασπούν το κολαγόνο του δέρματος, τις ίνες ελαστίνης και το συντετικό ιστό, η χαλάρωση του δέρματος, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η αστάξαντίνη μπορεί να προσφέρει σημαντική προστασία ενάντια στη χαλάρωση του δέρματος και τις ρητίδες. Ακόμα πιο συναρπαστικό, σε κλινικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η λήψη αστάξαντίνης μπορεί να βελτιώσει πραγματικά την κατάσταση της επιδερμίδας. Σε μία διπλή τυφλή μελέτη, 16 γυναίκες με ξηρό δέρμα, ηλικίας περίπου 40 ετών, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα λάμβανε ένα καθημερινό συμπλήρωμα που περιείχε 2 μιλιγράμμα αστάξαντίνη και 40 μιλιγράμμ τοκοτριενόλη, βιταμίνη Ε. Ενώ η άλλη ομάδα λάμπανε μία κάψουλα εικονικού φαρμάκου που περιείχε έλαιο κανόλα. Μετά από μόλις 2 εβδομάδες, οι γυναίκες στην ομάδα δοκιμής είδαν πολλές βελτιώσεις στην κατάσταση της επιδερμίδας, όπως λιγότερες ρητίδες, καλύτερη ενυδάτωση, ελαστικότητα, λία επιφάνεια, λιγότερους κύκλους στα μάτια και χαλαρότητα κάτω από τα μάτια. Τα αποτελέσματα ήταν ακόμη καλύτερα μετά από 4 εβδομάδες με διάφορες δερματολογικές μετρήσεις που έδειξαν μία στατιστικά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Μια πιο πρόσφατη μελέτη, χρησιμοποιώντας ένα μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος από 49 Αμερικανίδες, ερεύνησε τις επιπτώσεις της αστάξαντίνης μόνο με 4 μιλιγράμμ ημερησίως για την κατάσταση της επιδερμίδας. Μετά από 6 εβδομάδες σημειώθηκαν και πάλι σημαντικές βελτιώσεις στην ομάδα που λάμβανε αστάξαντίνη σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής βελτίωσης στην ελαστικότητα και τις λεπτές γραμμές, ρητίδες, που αξιολογήθηκαν από δερματολόγους. Μικρή δόση, μεγάλα ωφέλη. Εκτός από αυτά τα ελπιδοφόρα ωφέλη αντιγύρανσης, η αστάξαντίνη πιθανόν αποτελεί μέσον πρόληψης ενάντια στον καρκίνο, να ενισχύει τη γονιμότητα και να βελτιώνει την υγεία της καρδιάς,
Παρά τα αυτά απαιτούνται σίγουρα περισσότερες και μεγαλύτερες κλινικές μελέτες, ιδιαίτερα αυτές που εξετάζουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια από την κατανάλωση αστάξαντινής σε καθημερινή βάση. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ανεπιθύμητες ενέργειες και οι μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει αστάξαντινη σε δόσεις που κυμαίνονται από 1,8 μιλιγκράμμ έως και 100 μιλιγκράμμ ανά ημέρα για ένα χρόνο. Επιπλέον, μια μελέτη για την ανθρώπινη ασφάλεια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 6 μιλιγκράμμ την ημέρα αστάξαντινη που προέρχονται από το φύκι πλουβιάλης είναι ασφαλή για υγιείς ενήλικες. Εάν θέλετε να το δοκιμάσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα φυσικό συμπλήρωμα αστάξαντινης από μη μολυσμένη πηγή μυκτοφυκών. Η συνήθις δόση αστάξαντινης είναι 2 έως 4 μιλιγκράμμ την ημέρα. Και καθώς είναι λιποδιαλυτή, φαίνεται να απορροφάται καλύτερα όταν λαμβάνεται μετά από ένα γεύμα που περιέχει λίπη. Σε γενικές γραμμές, συνιστάται να τη λαμβάνετε με μία διατροφική πηγή υγιών λιπαρών όπως είναι το ελαιόλαδο ή το λινέλαιο. Όταν συνδυάζεται με υγιεινή διατροφή και υγιή τρόπο ζωής, η αστάξαντινη μπορεί κάλλιστα να είναι ένα από τα καλύτερα συμπληρώματα που βοηθούν στην καθυστέρηση της γύρανσης. Πώς θα τη χρησιμοποιούμε? Στην αρχή κάθε καλοκαιρινής περίοδου σαν το καλύτερο αντιηλιακό. Ναι, καλά ακούσατε. Αντί να πασαλίβεστε με τοξικά αντιηλιακά, αυτό το εσωτερικό αντιηλιακό προστατεύει από τα εγκάβματα, κοκκινίλες. Δοκιμάστε το και θα μείνετε έκπληκτοι. Φυσικά δεν προστατεύει από υπερβολές, απλά μας επιτρέπει να εκτεθούμε λίγο παραπάνω στον ήλιο χωρίς να πάθουμε έγκαμα. Προστατεύει σε τραυματισμούς και κακώσεις μετά από ασκήσεις. Δηλαδή, εάν υπάρχουν προβλήματα στο νόμο, στο γόνατο, στη μέση, στις αρθρώσεις, μπορεί να βοηθήσει. Στα μάτια, τα οποία κουράζονται στον υπολογιστή, αλλά και στο στρες, ιδίως το καλοκαίρι από τον ήλιο, η αστάξαντινη, όπως και η λουτεΐνη, προσφέρει πολύτιμη βοήθεια. Άλλα ωφέλη. Στην υπογονιμότητα, σε μία διπλή τυφλή τυχεοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή σε 30 άντρες με προβλήματα υπογονιμότητας δόθηκαν 16 μιλιγκράμμ αστάξαντινης ημερησίως ή ένα εικονικό φάρμακο για 3 μήνες. Στο τέλος της μελέτης, η ποιότητα του σπέρματος βελτιώθηκε στην ομάδα που έπαιρνε αστάξαντινη, αλλά όχι στην ομάδα που έπαιρνε το εικονικό φάρμακο. Επιπλέον, περισσότερες από τις μισές συντρόφους των ανδρών από την ομάδα της αστάξαντινης έμειναν έγκυες κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ενώ μόνο το 10% από την ομάδα του εικονικού φαρμάκου κατέληξε σε εγκυμοσύνη. Καρδιακή υγεία. Σε μία άλλη παρόμοια, διπλή, τυφλή, τυχεοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή,
δόθηκε αστάξανθίνη σε δόσεις των 0,6 και 19 μιλιγκράμμ την ημέρα για 3 μήνες σε υγιείς ενήλικες. Εκείνοι που λάμβαναν αστάξανθίνη σε οποιαδήποτε δόση είδαν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων να μειώνονται και την καλή τους χοληστερόλη να αυξάνεται. Παλινδρόμηση. Υψηλή δόση αστάξανθίνης, 40 μιλιγκράμμ την ημέρα, κατάφερε να μειώσει σημαντικά τα συμπτώματα της γαστροϊσοφαγικής παλινδρόμησης σε άτομα με δυσπεψία μετά από 4 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εμφανή σε εκείνους που έπασχαν από λίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού που συνδέεται συνήθως με δυσπεψία. Άσκηση, αθλητικές επιδόσεις. Μία μελέτη σε υγιείς άνδρες εθελοντές που έπαιρναν 6 μιλιγκράμμ την ημέρα αστάξανθίνη για 4 εβδομάδες έδειξε ότι το συμπλήρωμα μπορεί να βελτιώσει την οπτική οξύτητα και να μειώσει τη μυϊκή κόπωση οδηγώντας σε καλύτερες αθλητικές επιδόσεις. Αυτή είναι η αστάξανθίνη. Έχετε ακούσει για τη γεννήτρια κολοϊδού Σαργύρου? Για να δούμε πώς υπησέρχεται το ασήμισε αυτή τη γεννήτρια. Το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων ασημιού εμφανίζεται διαλυμένο στους ωκεανούς, υπενθυμίζοντάς μας τη σύνδεση του φεγγαριού με τις υδάτινες καταστάσεις. Το ιωδιούχο ασήμι χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την βροχή με το ψέκασμά του σαν λεπτή σκόνη πάνω στα σύννεφα, η οποία οδηγεί σταδιακά σε συμπύκνωση. Ο Σέξπιρ αποκάλεσε το φεγγάρι χλωμή τροφό των πλημμύρων και οι βροχοπτώσεις, καθώς επίσης και οι παλήριες, έχουν αποδεχθεί ότι επηρεάζονται από το σεληνιακό κύκλο. Ανάλογη επίδραση έχουμε και εμείς οι άνθρωποι, λόγω του ότι ο οργανισμός, το σώμα μας, αποτελείται κατά 75 περίπου τις 100% από νερό. Στη δεκαετία του 50, το ιονισμένο ασήμι άρχισε να χρησιμοποιείται σαν βακτηριοκτόνο για τα απολυματικά συστήματα του νερού υπό μορφή ιζήματος σε κόκκους άνθρακα. Μία μελέτη του Αμερικανικού Ναυτικού που χρησιμοποιεί τα σκάφη που περνούν μέσω των μολυσμένων υδάτων διαπίστωσε ότι μία συγκέντρωση ασημιού 10 προς 1 δισεκατομμύριο έκανε τα αποθέματα του νερού και πάλι ασφαλή προς πόση, ομοιοπαθητικά. Και αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σήμερα από τις ναυτιλιακές εταιρείες. Τα καλά οικιακά συστήματα καθαρισμού του νερού περιέχουν σήμερα, παράλληλα με ένα σύστημα εναλλαγής υόντων, ένα σημαίνιο σωλήνα που ενεργεί ως βακτηριοκτόνο.
Από καιρό ήταν γνωστό ότι το νερό που μεταφέρεται σε ασημένια φλασιά παραμένει φρέσκο. Οι άπικοι που κινούνται πέρα από την Αμερικανική Δύση συνήθιζαν να καθαρίζουν ένα φλασκί, ένα παγούρι νερού, αφήνοντας μια ολόκληρη νύχτα ένα σημαίνιο δολάριο μέσα. Το John Hopkins University της Maryland, οι ερευνητές κράτησαν μια κοινοτική πισίνα καθαρή ακριβώς με ένα φίλτρο άνθρακα ασημιού. Η έκθεση κατέληξε ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας του φίλτρου ασημιού άνθρακα δεν υπήρξε κανένα παράπονο για μολύσεις αυτιών ή ενοχλήσεις ματιών. Οι λουόμενοι και ειδικότερα οι κολυμβητικές ομάδες απόλαυσαν το καθαρό σακρίσταλο καθαρισμένο με ασήμι νερό χωρίς τα συνηθισμένα παράπονα για τα απολυμαντικά που προκαλούσαν φαγούρα, ερεθισμό των ματιών, αποχρωματισμό των μαγιών και των μαλλιών. Εδώ που βλέπουμε τη δράση του ασημιού ως βακτηριοκτόνο, τη δράση του επάνω στο νερό ως μετάλλου της σελήνης, διατηρώντας την ποιότητά του. Αλλά η σεληνιακή ιδιότητα του ασημιού για αγνόητα μπορεί να εκτιμηθεί και με άλλους τρόπους, όπως από τον ιδιαίτερο ήχο των ασημένιων κουδουνιών. Γι' αυτό το λόγο και στις διάφορες θρησκείες δεν χρησιμοποιούν κανένα άλλο μέταλλο όπως είναι ο χρυσός, παρά χρησιμοποιούν το ασημένιο κουταλάκι για τη Θεία Κοινωνία, τη μετάλληψη, το οποίο εξουδετερώνει όλα τα μικρόβια. Θαύμα. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του ασημιού εμφανίζονται τόσο μητρικές και προστατευτικές όπως ακριβώς ταιριάζει στη σεληνιακή φύση του. Εδώ παρατίθεται μία διαδικτυακή παράθεση εμπειρίας για τις θεραπείες από την Τζιν που ήταν άρρωστη και υπέφερε από μαστίτιδα. Ήμουν πολύ άρρωστη και τα αντιβιωτικά δεν βοηθούσαν καθόλου. Όταν ο πατέρας της πρότεινε να δοκιμάσει κάποια μορφή ζελατινοειδούς ασημιού. Και μας λέει η Τζιν, όντας σκεπτικίστρια, ήπια το ποτήρι με το ασήμι πολύ αργά, προσπαθώντας να αντιληφθώ οτιδήποτε παράξενο στη γεύση του. Μέχρι το επόμενο πρωί, η μαστίτιδά μου είχε εξαφανιστεί χωρίς το παραμικρό σημάδι. Το στήθος μου δεν ήταν πλέον κόκκινο ή πρισμένο. Δεν θύλαζα το μωρό μου καθόλου κατά τη διάρκεια της περίοδου της μαστίτιδας. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω καυτή συμπίεση για να πάρω έστω και μια σταγόνα γάλα από το δεξί μου στήθος. Αλλά μέχρι το επόμενο πρωί το γάλα μου είχε ελεύθερη ροή και αισθάνθηκα υπέροχα. Το ζελατινοειδές ασήμι θεωρείται ασφαλές να χρησιμοποιηθεί τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και της γαλουχίας. Αυξάνει το γάλα. Το ασήμι έχει ένα δυναμικό τρόπο να θεραπεύει πληγές και να διορθώνει το τραυματισμένο ιστό. Αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε από τον δόκτορα Ρόμπερτ Μπέκερ στο έργο του «The Body Electric» το 1973. Διαπίστωσε ότι με τη χρήση ασημένιων ηλεκτροδίων μπορούσε να ενεργοποιήσει τα κύτταρα που σχηματίζουν το σκελετό και να προχωρήσει και στη θεραπεία της επιδερμίδας και του υποδόριου ιστού, όπως περιγράφεται σε μία πρόσφατη έρευνα από τον κύριο Best, που λέει
εν μέρει ως αποτέλεσμα από την εργασία του Μπέκερ, έχει χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία των οστών για πολλά χρόνια τώρα και ενσωματώνεται στους επιδέσμους για να επιταχύνει την θεραπεία. Μία πρόσφατη αμερικανική μελέτη ανέφερε ότι οι ασημένιοι καθετήρες μπορούν να αποτρέψουν ουρικές μολύνσεις πολύ καλύτερα από ότι αυτοί οι καθετήρες που δεν έχουν επίστρωση ασημιού. Υπάρχει μία αναβίωση ενδιαφέροντος για το ζελατινοειδές ασήμι για την καταπολέμηση των κρυολογημάτων και των ιών, που θα μπορούσε κάλλιστα να υποθεί ότι δεν υπάρχει πιο χρήσιμο δοχείο για το οικογενειακό ντουλάπι φαρμάκων. Από τα λεγόμενα του Best πάλι, η σύγχρονη έρευνα μπορεί τελικά να αποκαταστήσει το ασήμι στην παλαιότερα αποδεκτή του θέση ως πιθανόν το πιο ευπροσάρμοστο και αποτελεσματικό φυσικό παράγοντα ενάντια στα βακτήρια, ενάντια στους μύκητες, ενάντια στους υπάρχοντες ιούς, με το εξαιρετικά σημαντικό επιχείρημα ότι με τα τελευταία ευρήματα είναι σχεδόν αδύνατο να διαφωνήσει κανείς. Επίσης, το ζελατινοειδές ασήμι χρησιμοποιείται στις κρέμες για την περιποίηση της επιδερμίδας χάρη στις αντισηπτικές ιδιότητές του, που είναι αποτελεσματικές στο λιπαρό δέρμα, το οποίο είναι επιρρεπές σε στίγματα και φαγούρα. Το ζελατινοειδές ασήμι είναι το αντιβιωτικό της φύσης και έχει αντιμικροβιακή επίδραση. Ένας ομοιοπαθητικός γιατρός στην κλινική London Φερμάτσια επεσήμανε προσθέτοντας ότι καθάρισε την επιδερμίδα. Οι γιατροί είναι πιθανό να συνεχίσουν να διαφωνούν με αυτές τις ευγενείς θεραπευτικές δυνάμεις του ασημιού, επειδή οι θεωρίες τους δεν μπορούν να το ανταποδείξουν, δεδομένου ότι η σελήνη τίνει να αποφεύγει τη λογική εξήγηση, παραμένοντας ενιγματική με έναν τρόπο που μπερδεύει τους αστρονόμους, έτσι και το ασήμι σαν μέταλλό της μπορεί να κάνει το ίδιο. Οι παλιές οικογένειες που είχαν γνήσια ασημένια σερβίτσια μέχρι και κανάτες νερού έτρωγαν καθημερινά με αυτά, γιατί γνωρίζανε. Τώρα όσοι έχουν ασημικά τα έχουν στα σύνθετα έπιπλα, μαϊμουδίζοντας το παρελθόν και χωρίς καμιά φυσική γνώση. Περισσότερο από 90 χρόνια πριν, οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας ανακάλυψαν τη σωτήρια για τη ζωή από λιματική και βακτηριοκτόνο ιδιότητα του κολοϊδού σαργύρου. Ανέκδοτες μαρτυρίες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σαν φυσικό αντιβιωτικό, αντιμικροβιακό και αντιμυκητιακό παράγοντα. Ο κολοειδής άργυρος θεραπεύει το υπερβακτήριο MRSA, καταστρέφει την κάντιτα, καταπολεμά την γρίπη. Ο κολοειδής άργυρος κάνει όλα αυτά και άλλα πολλά παρά την απαγόρευση του FDA. Με την εφαρμογή του κώδικα αλιμεντάριους και κατόπιν της Ατζέντα 21 στον πλανήτη και στη χώρα μας, γίνεται περισσότερο από ποτέ επίκαιρος. Ο κολοειδής άργυρος φτιάχνεται από μικροσκοπικά σωματίδια αργύρου που αιωρούνται σε υγρό.
Ο άργυρος χρησιμοποιούνταν για εκατοντάδες χρόνια όχι ιατρικά, αλλά σαν συντηρητικό για να κρατά το νερό και το γάλα φρέσκα, διότι εμπόδιζε την ανάπτυξη της άλκης των βακτηριδίων και άλλων ανεπιθύμητων οργανισμών. Ο κολοειδής άργυρος χρησιμοποιείται σαν φυσικό αντιβιωτικό μέχρι τη δεκαετία του 1940, που τα μοντέρνα αντιβιωτικά έγιναν δημοφιλή. Η υπερβολική χρήση του αργύρου καταλήγει σε μία κατάσταση που ονομάζεται αργυρία, όπου το δέρμα και οι μπλελογόνοι αποκτούν ένα χρώμα γκρίζο ή μπλε γκρίζο από την εναπόθεση σωματιδίων αργύρου στους ιστούς και την οξύδωση και την οξύδωσή τους όταν εκτίθεται στον αέρα και το ηλιακό φως. Κάποιοι άνθρωποι είναι περισσότερο επιρρεπείς σε αυτή την κατάσταση, ειδικά αυτοί που μη ικανοποιητικά επίπεδα από βιταμίνη ε και σελήνιο και με αυτόν τον τρόπο έχουν χαμηλότερο μεταβολισμό. Τα πρώτα σημάδια της αργυρία είναι όταν το χρώμα των ούλων αλλάζει σε γκρι μπλε. Αλλά εδώ πάλι πηγαίνουμε σε ρίσεις των προγόνων μας, όπου λέγανε το περίφημο μηδέν άγαν. Η υπερβολή πάντα έβλαπτε και βλάπτει. Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για την ιατρική χρήση του κολοειδούς αργύρου, λαμβάνοντας υπόψη την αναποτελεσματικότητα πολλών αντιβιωτικών για εφεύρεση των super drugs για να σκοτώσουν τα super bugs, αναρωτιέται κανείς πού βρίσκεται το ρίσκο. Πρέπει κανείς να πάρει μεγαλύτερες και ισχυρότερες δόσεις αυτών των υπεραντιβιωτικών που συχνότατα αποτυχάνουν να πολεμήσουν τις λοιμώξεις. Πρέπει να χρησιμοποιούμε κολοειδή άρκυρο σε μεγάλες ποσότητες για πολύ χρόνο. Σίγουρα δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Με τον κολοειδή άργυρο παρέχεται ένας αποτελεσματικός φαρμακευτικός παράγοντας για τη θανάτωση επιβλαβών βακτηριδιακών λοιμώξεων, απειλητικούς για τη ζωή ιούς, γρήπης και συστηματικές μυκητησιακές μολύνσεις. Πιθανότατα βασιζόμαστε στην εμπειρία του παρελθόντος. Οι ιδιώτες που θα αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τον κολοειδή άργυρο πρέπει να είναι προσεκτικοί και να τον χρησιμοποιούν μόνο για όσο διάστημα απαιτείται να θεραπεύσουν μία υπάρχουσα ασθένεια, αντί να καταναλώνουν καθημερινά μεγάλες δόσεις για μακρές περιόδους. Και τώρα προσωπικές εμπειρίες. Η όντα κολοειδούς αργύρου μαζί με ζεόλιθο και χλωρέλα εξουδετερώνουν τα βαρέα μέταλλα των εμβολίων. Εξουδετερώνουν το θυμεροσάλ, τον υδράργυρο, εξουδετερώνουν το αλουμίνιο, το MSD και τα διάφορα άλλα, ας μην τα κατονομάσω, συστατικά που περιέχονται μέσα στα εμβόλια β' διαλογής, γιατί υπάρχει και η α' διαλογή. Μπορούν να κάνουν ένα ή δύο 20ήμερα με παύση μιας εβδομάδος και να λάβουν τα άτομα αυτά που θέλουν να αποβάλουν τα βαρέα μέταλλα των εμβολίων από τον οργανισμό τους, να λάβουν χλωρέλα, ένα γραμμάριο περίπου την ημέρα, να λάβουν περίπου 30 σταγόνες τρεις φορές την ημέρα μέσα σε νερό από ιόντα κολοειδούς αργύρου και 6 κάψουλες
χλωρέλας ημερησίως. Δεύτερη περίπτωση. Υπάρχουν πληγές οι οποίες δεν κλείνουν για πολλούς λόγους. Ιδιαίτερα άτομα τα οποία έχουν συγγενείς, φίλους σε μακρόχρονη κατάκληση. Μπορούν να ετοιμάσουν ένα μείγμα με ιόντα κολοϊδούς αργύρου και υαλουρονικό οξύ και θα πάθετε την πλάκα σας, θα δείτε πληγές που δεν κλείνουν με τίποτα και με κανένα τρόπο να επουλώνονται σε χρόνο ρεκόρ. Στα παλιά, στα αρχαία χρόνια, οι προγονείς μας, ειδικά οι γιατροί, ο Ασκληπιός, ο Ιπποκράτης, όταν έκαναν εγχειρήσεις ή όταν θεράπευαν πληγές, πάντοτε είχαν το νερό μέσα σε ασημένιο σκεύος. Διαισθητικά δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως είχαν αποτελέσματα, είχαν αντισηπτικά αποτελέσματα. Συνεπώς, τα ιόντα κολοϊδούς αργύρου δρούν επικουρικά και συμπληρωματικά στις οποιασδήποτε θεραπείες, σε μυρμηγκές, σε μυκητιάες νυχιών, σε βακτηριακές λοιμώξεις, στην ιγμωρίτιδα και σε πάρα πολλά σοβαρά αυτοάνωσα νοσήματα, ακόμη και στον καρκίνο. Στην Ελλάδα βέβαια είναι δυσέβρετο είδος, είναι είδος πολυτελείας, είναι παρεξηγημένος, συνήθως λόγω της διαστρεβλωτικής ημιμάθειας, γιατί υπάρχουν γιατροί, ευτυχώς λίγοι, που εκφοβίζουν λόγω άγνοιας τους ασθενείς τους με κουταμάρες περισυσσόρευσης βαρέων μετάλλων στον οργανισμό και άλλα εντελώς παράλογα επιχειρήματα που σε καμιά περίπτωση δεν ισχύουν. Εάν ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, ας μας πούν ένα νέο τρόπο. Κάτι δικό τους, βρε αδερφέ, κάτι δικό τους. Πώς αφαιρούνται τα βαρέα μέταλλα των εμβολίων από τον οργανισμό χωρίς τα ιόντα κολοϊδούς αργύρου, χωρίς το ζεόλιθο, χωρίς τη χλωρέλα. Να είστε καλά, καλό βράδυ σας εύχομαι. Ήταν εκπομπή Βοτανοθεραπεία με τον Χρήστο Κοσμίδη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.